Καλησπέρα Καλή σχολική χρονιά στου μαθητέ πρώτα απ' όλα και βέβαια σε εσά του εκπαιδευτικού. Καλησπέρα σα. Και πραγματικά να ευχηθώ και εγώ από τη σειρά μου καλή σχολική χρονιά σε μαθητέ, εκπαιδευτικού και γονεί. Και ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού που για πρώτη φορά μπαίνουν στο, στο ταξίδι αυτό τη γνώση. Να ευχηθούμε καλή πρόοδο με υγεία και κάθε καλό. Σι, σίγουρα είναι μια μέρα με χαμόγελα πάντα αυτή η πρώτη μέρα στο σχολείο, κύριε Παργανά, για όλους. Ε, πώς ξεκινά λοιπόν η φετινή σχολική χρονιά, γιατί ε, είδαμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ε, αν θέλετε, και με διάφορες κινητοποίησεις και με διάφορα ζητήματα που ανέκυψαν, ότι τα θέματα στο χώρο της α, δημόσιας εκπαίδευσης παραμένουν πολλά, ανοιχτά, έτσι. Και ενώ ε, αν θέλετε, θα έπρεπε από πλευρά τη πολιτική ηγεσία να προωθηθούν λύσει, αλλά αυτό βλέπουμε να έρχονται κάποιε αλλαγέ οι οποίε όμω δεν αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα, αν θέλετε. Έτσι όντω, ε, είναι μια συνήθεια των πολιτικών ηγεσιών τα τελευταία χρόνια, ε, εν μέσω διακοπών των κλείνουν τα σχολεία, να προσπαθούν να προωθήσουν ε, ε, ρυθμίσει, νομοσχέδια με τα οποία τις περισσότερες φορές ως κλάδος διαφωνούμε. Ε, όπως είπατε, οι αλλαγές που ακούστηκαν και που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα, οι περιβόητες 11 αλλαγέ δεν διαφοροποιούν κάτι ουσιαστικά στην, στην εκπαίδευση ε, και την καθημερινότητα των, των σχολείων. Είναι πολλά σοβαρά ζητήματα. Μέσα στο καλοκαίρι, όπως είπατε, κάναμε κινητοποίησεις προκειμένου να αποτρέψουμε Συγχωνεύσει τμήματων, μειώσει ε, τμήματων, ε, καταργήσει ε, σχολείων. Κάτι που όμω το Υπουργείο ε, και με εγκυκλίου που είχε στείλει ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ήθελε να περάσει, ε, βλέποντα την κατάσταση που διαμορφώνεται και με το δεδομένο δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει, ω μια ευκαιρία για περικοπή εκπαιδευτικού προσωπικού. Mm -hmm. ε, να μείνουμε στο θέμα των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων, κύριε Παργανά. Γιατί σίγουρα. Φαίνεται, το είχατε καταγράψει και πέρυσι με στοιχεία που είχατε συγκεντρώσει, ότι υπάρχει μία μείωση ε, του μαθητικού πληθυσμού και στην δική μας την περιοχή. Απ' την άλλη όμως, οι ε, καταρκήσεις αυτές και οι συγχωνέψεις που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, ουσιαστικά ε, έρχονται με ένα, ως μία αλχημία έτσι για να ε, φανούν λιγότερα τα κενά που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί ένα πάγιο έτοιμο ουσιαστικά. Εκεί επιχειρείται να δοθεί μία λύση στο να μην πάμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο βαθμό που υπάρχει η ανάγκη πραγματική στην δημόσια εκπαίδευση, αλλά να μειώσουμε αυτές τις ανάγκες. Ουσιαστικά ναι, αυτό είναι ε, το δημογραφικό πρόβλημα και η μείωση του μαθητικού δυναμικού είναι μια πραγματικότητα την οποία, η οποία δεν αμφισβητείται. Ε, ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, θεωρώ, για τη χώρα, με τεράστιε προεκτάσει τόσο σε κοινωνικό, σε οικονομικό, αλλά και σε διάφορα άλλα πεδία που υπάρχουν. Δυστυχώ, στον στο χώρο τη εκπαίδευση, το Υπουργείο επιχειρεί μέσα από, αυτή την, μέσα από, αυτό το δεδομένο πρόβλημα να προχωρήσει στην, στη μείωση, όπω είπαμε πριν, πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Ε, έχουμε παραδείγματα στο νομό μα όπου σχολεία ενώ διατηρούν τον ίδιο Αριθμό μαθητών λειτουργούν με λιγότερα τμήματα από ό,τι πέρυσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τέτοια παραδείγματα ή τμήματα που οριακά, δηλαδή αγγίζουν τον, τον αριθμό, δεν λειτουργούν, είτε ολοήμερα τμήματα, είτε και πρωινά, τα οποία εντάσσονται στο, στην, ε, στην προσπάθεια αυτή που έκανε το Υπουργείο προκειμένου να κόψει ε, λειτουργικέ θέσει, έτσι ώστε να μειωθεί, όπως είπαμε, το, ο αριθμό των εκπαιδευτικών που, που δουλεύουν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ε, δεν είναι ε, σύμφωνο με τι παιδαγωγικέ επιστήμε, με τι σύγχρονε παιδαγωγικέ θεωρίε, όπου είναι νομίζω κατανοητό σε όλου ότι όσο μικρότερο όσο μικρότερος είναι ο αριθμό των μαθητών που υπάρχουν σε ένα τμήμα, τόσο καλύτερη μπορεί να είναι η διαδικασία τη εκπαίδευση και τόσο πιο κερδισμένα θα βγουν τα παιδιά. Άρα, λοιπόν, αυτό ήταν το αίτημά μα και μέσα το καλοκαίρι, mm -hmm. όταν κάναμε τι κινητοποιήσει, ε, τόσο στη διεύθυνση πρωτοβάθμια όσο και στην περιφερειακή διεύθυνση όπου ζητούσαμε ουσιαστικά να μην προχωρήσουν συγχωνεύσεις ή, κλείσιμα, ή κλείσιμο συγνωμητημάτων, αλλά ειδικά σε σχολεία που υπάρχουν αίθουσες διαθέσιμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να, να σπάσουν τα θύματα έτσι ώστε οι συνθήκες για όλους και για μαθητές και για εκπαιδευτικούς να είναι καλύτερες, έτσι ώστε και το αποτέλεσμα της, διδασκαλία ε, διδασκαλίας και της εκπαίδευσης να είναι καλύτερο για τους μαθητές μας. Πρώτη στο μέλημα και κύρια αγωνία μας είναι το καλύτερο των μαθητών. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να, να, να επιτύχουμε καλύτερε συνθήκε που σίγουρα θα ευνοήσουν του μαθητέ μα. Μάλιστα. Κενά σήμερα έχουμε ω περιοχή, κύριε Παργανά, εκπαιδευτικά κενά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία ή δεν έχετε μία σαφή εικόνα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είμαστε σε μία διαδικασία καταγραφή κενών mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν κενά. Ε, πάντα υπάρχουν τα κενά όσον αφορά την παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή όσον αφορά τη τμήμα τα ε, Υπάρχουν και κάποια κενά. Σε, σε εκπαιδευτικού στα σχολεία. Ε, ε, οφείλω να πω ότι σε σχέση με άλλε χρονιέ, ειδικά στην παράλληλη στήριξη, είναι κάπω καλύτερα τα, προ, τα πράγματα, ωστόσο δεν είναι και στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Ε, σίγουρα το, το ζήτημα του προσωπικού είναι ένα απάγιο αίτημα, κύριε Παργανά. Ακούσαμε να λέει το Υπουργείο να μιλάνε για μία ακόμη φορά από πλευρά τη κυβέρνηση και του Υπουργείου για δέκα. 10... Χιλιάδε προσλήψει εκπαιδευτικών. Δεν ξέρω αυτό πόσο αντιστοιχεί σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια ε, εκπαίδευση. Σίγουρα όμω σε καμία περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα, έτσι. Όχι. Ε, το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι οι μόνιμοι διορισμοί είναι από μόνο το ένα θετικό γεγονό. Ε, από τη στιγμή μάλιστα που υπήρξαν πολλά χρόνια, γύρω στα 12 χρόνια, που δεν υπήρξε κανένα μόνιμο διορισμό, αλλά μόνο στι εξοδοτήσει. Αυτό αποτελεί ένα θετικό γεγονό. Ωστόσο, ε, πάντα αυτό που λέμε είναι ότι οι διορισμοί θα πρέπει να γίνονται με βάση τι πραγματικέ ανάγκε, τι λειτουργικέ ανάγκε που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Mm -hmm. Όταν λοιπόν ανακοινώνονται 10.000 διορισμοί, αλλά ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό, και λίγε εβδομάδε μετά ανακοινώνονται πάνω από 20.000 προσλήψει αναπληρωτών, καταλαβαίνετε ότι οι πολυδιαφημιζόμενε προσ... μόνιμη... μόνιμε προσλήψει δεν επαρκούν για να καλύψουν τι δεδομένε πραγματικέ ανάγκε που υπάρχουν. Και αυτό σε συνδυασμό με τη διαδικασία. Ε, Μείωση θυμάτων, συγχωνεύσεων θυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι. Αντιλαμβανόμαστε αν... τι θα έπρεπε να είχαμε ως μόνιμο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακριβώ αυτό προσωπικό. εννοώ. Ε, θέλουμε πάντα, και αυτό λέμε ότι το ζητούμενο είναι το καλύτερο των, ε, των μαθητών. Όταν όμω βλέπουμε ότι ένα υπουργείο, ε, ένα υπουργό μάλλον που από όταν ανέλαβε δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συνάντηση με του εκπροσώπου του εκπαιδευτικού κλάδου, είτε με τη Δασκαλική Ομοσπονδία, είτε με, ε, με του καθηγητέ Δευτεροβάθμια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ τη δημόσια εκπαίδευση. Όταν σε έναν κλάδο, όταν σε, σε ένα φορέα δεν ακούς αυτού που είναι καθημερινά στι τάξει που γνωρίζουν τα προβλήματα και δεν κάνει ούτε έστω έναν στοιχειώδη διάλογο για να συζητήσουμε κάποια σοβαρά ζητήματα, ενώ έχουν υπάρξει ε, πολλά αιτήματα πάνω σε αυτό το, το θέμα, καταλαβαίνετε ότι κινούμαστε σε μια λογική όπου ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και ότι ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια. Να, ε, να δημιουργηθεί ε, στην επικαιρότητα μια πραγματικότητα η οποία δεν συμβαδίζει με αυτό που συναντάμε στα σχολεία μας. Και, και ειδικά, ε, αν θέλετε, επειδή αναφερθήκατε και στις, ε, στο έκτακτο προσωπικό το οποίο λαμβάνεται ε, ουσιαστικά για κάποιο χρονικό διάστημα, κύριε Παργανά, αυτοί οι συνάδελφοι που πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει, συνάδελφοί σα που με μία βαλίτσα στο χέρι δεν ξέρουν ω αναπληρωτέ που θα βρεθούν την επόμενη ημέρα. Έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ε, σε μία περίοδο όπου. Το κόστος ζωής, το κόστος διαβίωσης έχει εκτοξευτεί, με το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης να παραμένει. Να βλέπουμε συναδέλφους σας να κοιμούνται ακόμη και μέσα στα, στα αυτοκίνητα. Είναι σίγουρα μια κατάσταση που δεν τιμά ε, μια ε, χώρα όπως είναι η δική μας στο να αντιμετωπίζουν, ε, αν θέλετε, ε, οι εκπαιδευτικοί μια τέτοια κατάσταση. Σαφέστα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν σπίτια για να μείνουν και αναγκάζονται να κοιμηθούν, όπως είπατε, σε αυτοκίνητα. Είναι μια κατάσταση η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να μας, να να μας ταρακουνήσει και ουσιαστικά να κατανοήσουμε ότι κάτι σίγουρα δεν πάει σωστά. Άλλωστε, πάνω σε αυτό το πλαίσιο και τη δυσκολία των συναδέλφων, των αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται, όπω είπατε, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν σε περιοχέ πολλέ φορέ. Που δεν γνωρίζουν κανέναν και θα πρέπει όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, με δεδομένη την, την, την στενότητα την οικονομική και τι αυξημένε τιμέ που υπάρχουν, δημιουργούνται πάρα πολλέ δυσκολίε. Και δυστυχώ, το έχουν πει και άλλε φορέ, ε, υπάρχουν αρκετοί συνάλφοι οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρο όλο αυτό το, το να βρω σπίτι, να μπορέσω να, να πληρώσω τον νίκη, αναγκάζονται να παραιτηθούν λόγω ε, αντικειμενικών δυσκολιών. Οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται λοιπόν, οδηγούνται και σε μια τιμωρία να μην μπορούν να, να προσληφθούν την επόμενη, την επόμενη διετία. Χρόνια. Κάτι που αποτελεί σαφέστατη αδικία. Ε, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, η Δασκαλική Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Δασκαλικής Ομοσπονδία, ε, θα μεταβεί, μεταβαίνει σήμερα ε, στη Ρόδο, προκειμένου εκεί να υπάρξει μια συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη τη περιοχής, περιοχή, προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα στέγαση των συναδέλφων που διορίζονται εκεί. Ε, και ουσιαστικά αφορά και όλη την Ελλάδα. δηλαδή Ακόμα και στην περιοχή μα, όταν έρχονται συνάδελφοι, υπάρχει με δυσκολία έβριση ε, κατοικιών ε, και σίγουρα ε, όταν βρίσκονται κατοικίε είναι σε τιμέ που είναι ε, ψηλέ και ε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν δυστυχώ οι συνάδελφοι. Σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, θα πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο ε, κομμάτι το οποίο αφορά και τι αποσπάσει που ζητάμε πολλέ φορέ να γίνουν από το Υπουργείο, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να έρχονται και πιο κοντά το τόπο κατοικία του να δίνουν όλα τα κενά έτσι ώστε και αυτοί να μπορούν να έρθουν και να προσληφθούν και οι αναπληρωτέ οι οποίοι χρειάζονται. Ε, ακούμε τι τελευταίε μέρε αρκετά ε, ε, αιτήματα συναδέλφων οι οποίοι ενώ δούλευαν την προηγούμενη περίοδο στα Γιάννα και έχουν ω βάση τα Ιωάννα, ε, δεν έχουν πάρει τι αποσπάσει ενώ υπάρχουν κενά και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει προηγηθεί. Αυτό άλλωστε είναι και μια θέση του κλάδου. Θα πρέπει να προηγούνται. Οι αποσπάσει πριν την πρόσληψη των αναπληρωτών, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να υπάρχει μια δυνατότητα και σε οικογένειε και σε συναδέλφου που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσία να έρχονται κοντά στον τόπο κατοικία του για να υπάρχει και αυτή η, η διευκόλυνση, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αλλά και γενικότερα τη κοινωνική και τη οικογενειακή ζωή. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, σε ό,τι αφορά τι υποδομέ, κύριε Παργανά, ε, εκεί πώ είναι τα πράγματα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που σα έχει απασχολήσει πάρα πολλέ φορέ. Έχετε κάνει τις συναντήσει ε, και με δημοτικέ αρχέ για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, και αυτή από τη δική του την πλευρά, οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη για τι σχολικέ μονάδε, λένε ότι με αυτά τα χρήματα που έχουμε, αυτά μπορούμε ε, να κάνουμε. Είναι όμω κάτι το οποίο επίση συνεχίζει να απασχολεί. Το κτηριακό, το έχουμε πολλέ φορέ, είναι ένα θέμα που απασχολεί ε, όλη την Ελλάδα, διότι δυστυχώ οι περισσότερε ε, ε, σχολικέ μονάδε αριθμούν αρκετέ δεκαετίε ζωή. Πράγμα που δυσκολεύει την καθημερινότητα και πολλέ φορέ δεν ανταποκρίνονται και στι ε. ανάγκε ε. που υπάρχουν τη ε, σύγχρονη εποχή. Ε, 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 εδώ θα πρέπει, θεωρώ, να υπάρξει μια πολιτική βούληση, έτσι ώστε το Υπουργείο, στη συνεργασία με του Δήμου, να μπορέσει να εκπονήσει σχέδια να αξιοποιηθούν. Τα οικόπεδα αυτά που, έχουν, που είναι προ σχολική χρήση να, να υπάρξει τέτοια χρηματοδότηση ώστε να μπορούν να αναγερθούν ε, νέε σχολικέ μονάδε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν κάθε χρόνο να, να προκύπτουν ε, μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει ένα τέτοιο σχεδιασμό mm -hmm. και κεντρικά, αλλά και συνεργασία με του ε, Δήμου, έτσι ώστε οι σχολικές αυ... να, να, να υπάρχει ένα σχέδιο ε, δημιουργία νέων σχολικών χώρων με Κατάλληλη για, για τη σύγχρονη εποχή, έτσι ώστε και οι μαθητέ, καταλαβαίνουν πολύ καλό ότι και το περιβάλλον παίζει με ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα των σχολείων, να νιώθουν πιο οικία και πιο άνετα, και σίγουρα και αυτό συμβάλλει στην καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα. Να κλείσουμε με το ζήτημα τη αξιολόγηση, κύριε Παρακανα, κάποια από τα θέματα, γιατί άμα θα καθίσουμε μπορούμε να μιλάμε ώρε, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Στον χώρο να, να κλείσουμε με το θέμα τη αξιολόγηση που εξακολουθεί να σα απασχολεί ω κλάδο, αν θέλετε. Όντω έτσι είναι, είχαμε και μια εξέλιξη μέσα στο καλοκαίρι, όπου υπήρξε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που ουσιαστικά δικαιώνει 20 συναδέλφου που είχαν διοριστεί το 2020 και του δικαιώνει όσον αφορά ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει η έκδοση διαπιστωτική πράξη χωρί τη διαδικασία τη αξιολόγηση που ήθελε να ακολουθήσει η ηγεσία του Υπουργείου, επιμερών τη κυρία Κεραμέως. Αυτή λοιπόν η δικαίωση δικαστική απόφαση. Αλλά και ένα πρόσφατο και τοπικό παράδειγμα με τον συνάδελφο τον Γιάννητο Σταύρου, όπου ενώ υπήρξε μια μεθόδευση από πλευρά ε, Υπουργείου να, να μην γίνει αποδεκτή η έτηση του, άλλαξε αυτή η απόφαση χθε. και ουσιαστικά καταρρύπτεται και ένα επιχείρημα φόβου που χρησιμοποιούσαν ε, από το Υπουργείο ότι όσοι δεν κάνουν αξιολόγηση θα, δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη. Αυτό καταρρύπτεται ε, στην πράξη ε, και ουσιαστικά. Φαίνεται και με την δικαστική απόφαση ότι αυτά που λέμε ως εκπαιδευτικοί ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο πέρα από την αδικία και την ομοιρία στην οποία οδήγησε πολλούς συναδέλφους ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία που ήθελε να ακολουθήσει ότι και είναι ένα πλαίσιο το οποίο ε, είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιπιστημονικό και γι' αυτό και τόσο καιρό ζητάμε και την κατάργησή του αλλά και, την, ε, ε, και την, να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος ένας επικοδημιουργικός διάλογος για να δούμε το τι μπορεί να γίνει. Είναι ουσιαστικά η εξελίξη των τελευταίων εβδομάδων ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, αποτελεί και μια δικαιωση ε, του κλάδου για όλα αυτά που έλεγε και ε, για τι απειλέ που χρησιμοποιούσαν πολλέ φορές από πλευράς ε, διοίκηση ε, και, και υπουργείου, ότι κάτι τέτοια δεν ευσταθούν και ουσιαστικά ε, αυτό που, που ζητάμε είναι ένας διάλογος. Α, αυτό το πράγμα του Υπουργείου, ουσιαστικά με την απουσία ουσιαστικά του, του υπουργού, δεν το κάνει. Δεν ζητάμε υπερβολικά πράγματα. Νομίζουμε τα αυτονόητα, τα οποία μα αποδεικνύονται και πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Ε, Πάντω, επειδή αναφερθήκατε στην περίπτωση του Γιάννη του Σταύρου, υπήρξαν άλλε δύο περιπτώσει σε τοπικό επίπεδο που συνάδελφοί σα, διευθυντέ, αρνήθηκαν την αξιολόγηση. Προτίμησαν να παρετηθούν, κύριε Παρκανά, από το να μπουν στην διαδικασία τη αξιολόγηση. Ναι, ισχύει αυτό. Ε, απλά είχαμε την περίπτωση του, του συναδέλφου Σταύρου που κινήθηκε ε, και... μια διαδικασία για το πειθαρχικό. Ε, Εκδικητικά, αυτό, και... κατά κάποιο τρόπο, ω ναι. Περγανά. Ε, ε, ενώ υπήρξε θετική και από εδώ εισήγηση από το ΠΙΣΠΕ για την παρέτησή του, το Υπουργείο δεν ήθελε να την κάνει αποδεκτή και να δημιουργήσει ένα παράδειγμα προ συναδέλφου. Το οποίο όμω στη συνέχεια βλέπουμε ότι και ειδικά με την ανέρηση τη αρχική απόφαση ότι ουσιαστικά καταρρύπτεται όλο αυτό το, το πλαίσιο που θέλει το, το, το Υπουργείο και το αφήγημα περί τιμωρία, περί ποινών κ.ο.κ. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια τη σχολική χρονιά, κύριε Παργανά, να συζητάμε τα προβλήματα στον χώρο τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευση όποτε χρειάζεται. Εξάλλου, φαντάζομαι ότι όποτε χρειάζεται και εσεί θα προβαίνετε και σε κινητοποιήσει ε, για να αναδεικνύετε αυτά τα ζητήματα και να μεταφέρετε ε, και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση ή στην πρωτοβάθμια και από εκεί προ το Υπουργείο έτσι, για να προωθηθούν λύσει. Αυτό προσπαθούμε πάντα που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα, προσπαθούμε να το αναδεικνύουμε και με τη συνεργασία και με τα σχολική ομοσπονδία να βρίσκουμε τρόπου έτσι ώστε αυτά τα θέματα να λύνονται και να μην παίρνουν διαστάσει και μονοπάτια τα οποία κανένα δεν επιθυμεί. Να σα ευχαριστήσω πάλι πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά για μια ακόμη καλά. φορά. Να και εγώ πάλι. Καλή σχολική χρονιά σε όλου.